γνωρίζαμε εξ αρχής ότι αυτή ήταν μια πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση. Επίσης, η ιστορία μας διδάσκει ότι τέτοιες σύνθετες συμφωνίες που αφορούν την καρδιά των πολιτικών μας, τους πόρους δηλαδή τους οποίους είμαστε ετοιμένοι να διαθέσουμε ως Ευρώπη για την επόμενη εξαετία, δεν επιτυχάνονται κατά κανόνα στην πρώτη προσπάθεια. Την ιστορία της Ευρώπης καταλήγει σε λύσεις μετά από διαδικασίες οι οποίες μερικές φορές παίρνουν αρκετό χρόνο, πολύ κόπο και πολύ προσπάθεια. Τώρα, γιατί βρεθήκαμε σε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, νομίζω ότι αυτό είναι γνωστό. Από τη μία μεριά, η απουσία πια, η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου στερεί από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό μια σημαντική χώρα συνεισφοράς. Η ίδια η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ένα πλαίσιο εξαιρετικά φιλόδοξων πολιτικών που αφορούν το μέλλον της Ευρώπης, πολιτικές που έχουν να κάνουν με τη μετάβαση σε μια οικονομία τελικά μηδενικών εκπομπών άνθρακα το 2050, πολιτικές που έχουν να κάνουν με τον ψηφιακό μετασχηματισμό των κοινωνιών μας, πολιτικές οι οποίες έχουν να κάνουν με την προστασία των συνόρων μας, και όλες αυτές οι πολιτικές χρειάζονται πρόσθετους πόρους για να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν. Απ' την άλλη, επιμένουμε και θεωρούμε αδιαπραγμάτευτη την στήριξη των δύο παραδοσιακών πυλώνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τουλάχιστον την γνωρίσαμε τις τελευταίες δεκαετίες. Αναφέρομαι στην κοινή αγροτική πολιτική και στις πολιτικές συνοχές. Αυτές είναι πολιτικές οι οποίες είναι αδιαπραγμάτευτες, αφορούν όλους τους πολίτες μας και πρέπει να εξακολουθούν να στηρίζονται και με ενισχυμένο τρόπο από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Και βέβαια, σε αυτό το σύνθετο μείγμα προστέθηκε η επιμονή 4 μεσαίων ευρωπαϊκών χωρών, συνεισφορέων, στην άποψή τους ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός δεν έπρεπε με τίποτα να ξεπεράσει το 1% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με άλλα λόγια, κάποιοι επέμειναν ότι θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα με λιγότερους πόρους. Αυτό λοιπόν τελικά δεν κατέστη εφικτό, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουμε να συμφωνήσουμε, όπως σας είπα, στον τελικό προϋπολογισμό. Θέλω να επαναλάβω και εδώ τις βασικές θέσεις με τις οποίες η χώρα μας προσήλθε σε αυτήν την συζήτηση. Την ανάγκη να προστατεύσουμε το εισόδημα των αγροτών μας, αλλά να τους βοηθήσουμε κιόλας να κάνουν την μετάβαση σε μια αγροτική παραγωγή, σε μια παραγωγική διαδικασία η οποία να είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον. Την ανάγκη να εξασφαλίσουμε περισσότερους πόρους από αυτούς που είχαμε στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο για τις πολιτικές συνοχές. Με απλά λόγια να το πω, να έχουμε στη διάθεσή μας ένα μεγαλύτερο ΕΣΠΑ προς το βαρές, το οποίο θα υποστηρίξει την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και θα δημιουργήσει πολλές καλές νέες θέσεις απασχόλησης. Την ανάγκη να εξασφαλίσουμε σημαντικούς πόρους για να κάνουμε πράξη τη δίκαιη μετάβαση που αφορά την απολιγνητοποίηση σε περιοχές της χώρας που είναι μέχρι και σήμερα εξαρτημένες από την εξόρυξη και την καύση του λιγνίτη. Και βέβαια την ανάγκη να έχουμε πολιτικές οι οποίες στηρίζουν τις χώρες εκείνες οι οποίες αποτελούν εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, πολιτικές που αφορούν τη μετανάστευση, τη φύλαξη των συνόρων, τη Frontex. Θέλω να εξηγήσω ότι επειδή δεν επιτεύχθη ποτέ συμφωνία για το ύψος του προϋπολογισμού, δεν μπήκαμε και σε ουσιαστική συζήτηση για τις εθνικές πολιτικές. Αλλά οι εθνικές γραμμές αυτές, οι κόκκινες γραμμές αυτές, είναι γραμμές οι οποίες είναι αδιαπραγμάτευσες και δεν θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι δεν θα υποστηριχθούν και στις επόμενες συζητήσεις οι οποίες θα γίνουν για το συνολικό πλαίσιο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Είχαμε λοιπόν μία πρώτη απόπειρα επίλυσης αυτού του εξαιρετικά δύσκολου σταυρόλεξου. Οι χώρες της συνοχής, αποφασίσαμε να μετονομαστούμε σε χώρες που υποστηρίζουν μια πιο φιλόδοξη Ευρώπη, 17 χώρες κράτησαν μία σταθερή γραμμή, διεκδικώντας το αυτονόητο, αυτό που σας είπα πριν, περισσότερους πόρους για να μπορούμε να κάνουμε πράξη τις φιλόδοξες πολιτικές για τις οποίες σας μίλησα σε όλα τα επίπεδα, και τις επόμενες εβδομάδες θα διαβουλευτούμε και μεταξύ μας αλλά και με τα ευρωπαϊκά όργανα, ώστε ελπίζουμε
την επόμενη φορά που θα ξαναβρεθούμε στις Βρυξέλλες να μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία η οποία θα είναι προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών και θα μπορέσει να τοποθετήσει την Ευρώπη στο επίπεδο που της αναλογεί. Δεν μας αξίζει μια μικρότερη Ευρώπη με μικρότερη παρέμβαση στα διεθνή πράγματα, αλλά για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τους φιλόδοξους στόχους μας, ας μην κοροϊδευόμαστε, χρειαζόμαστε και περισσότερους πόρους.